Ο κύριος Στέλης Ζουνατζίδης είναι στη γραμμή μας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Είστε καλά. Και στους ακροατές του Λίμπερο. Καλά. Βεβαίως. Πάρα πολύ καλά. Αντιμετωπίζατε χθες τον αγώνα σαν τελικό? Ήταν πράγματι τελικός για την ευρωπαϊκή πορεία? Για να έχει ο ΠΑΟΚ ελπίδες ακόμα, γι' αυτό λέω. Σαφώς και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν από αυτά που έπρεπε να κερδίσουμε, όπως πρέπει να κερδίσουμε από εδώ και πέρα όλα τα παιχνίδια στην έδρα μας. Αυτό θα είναι αυτό το στοιχείο που θα μας κρατήσει ζωντανούς μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Γιατί θεωρητικά πάντα και έτσι όπως εξελίσσεται ο όμιλος, οποιαδήποτε ομάδα κάνει 7 νίκες είναι σίγουρα στην επόμενη φάση. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε 4 παιχνίδια στο γήπεδό μας που σίγουρα πρέπει να τα πάρουμε και να ψάξουμε και μια νίκη εκτός. Αυτά είναι μαθηματικά, έτσι όπως λίγο πολύ τα βλέπουμε πάντα στους ομίλους και στις διαδικασίες πρόκρισης από όμιλο. Είναι δύσκολο, είναι, θέλει καλό σερί, θέλει νίκες 100%, με πολύ καλούς αντιπάλους. 100% είναι πολύ δύσκολο, αλλά νομίζω ότι κάθε μέρα η ομάδα αποκτά καλύτερο ρυθμό, αποκτά αυτοπεποίθηση, αποκτά, δηλαδή είναι σαν να έχει ξεκινήσει η χρονιά τις τελευταίες 10 μέρες που μπορούμε και αντιμετωπίζουμε πλέον συμβατικές καταστάσεις και όχι καταστάσεις ανομαλίας όπως είχαμε μέχρι πρώτη μας. Από το χθεσινό παιχνίδι τι κρατάτε ιδιαίτερα, τι συζητάτε? Ο πλουραλισμός στην επίθεση, το ξέσαμε του τούρ δεκαλέπτου, τι σας έχει μείνει για να πάμε γενικότερα και στην πορεία της ομάδας? Νομίζω ότι ο πλουραλισμός στην απόδοση και όχι μόνο στην επίθεση, ότι δηλαδή είναι μια ομάδα πλέον με το όμικρον κεφαλαίο, αρχίζουν όλοι και βρίσκουν το ρόλο τους, συνεισφέρουν ο καθένας από τη μεριά του και ανάλογα και μπορεί και σε διαφορετικά παιχνίδια ο καθένας προσπαθεί να δώσει το maximum στο χρόνο που αγωνίζεται ή στο παιχνίδι που αγωνίζεται και αυτό δίνει μεγαλύτερη σιγουριά, μεγαλύτερη ηρεμία, γιατί πλέον όταν μάλλον σε μια ομάδα δεν υπάρχει κάτι που το περιμένεις από έναν, δύο, αλλά το περιμένεις από 6-7, είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί κιόλας η νίκη και η επιτυχία γενικότερα. Όλο αυτό, κύριε Ζουνατζίδη, δεν λέγεται χημεία? Δεν βρήκε ακριβώς ο ΠΑΟΚ τώρα τη χημεία? Ακριβώς. Μα τη χημεία, ξέρεις, είναι αδύνατο να τη βρεις όταν δεν έχεις όλα τα στοιχεία. Δηλαδή είναι σαν να θέλεις να κάνεις ένα πείραμα, να είσαι χημικός, όπως πολύ σωστά είπες, χημεία. Να θέλω να κάνω ένα πείραμα και να προσπαθώ να πάρω αποτελέσματα από αυτό το πείραμα, λείποντας από μέσα από το πείραμα βασικά συστατικά. Ωραία. Δεν ξέρω να πάω ποτέ το ιδεατό. Το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ο χημικός του ΠΑΟΚ τι λάθος έκανε? Ο χημικός δεν είναι ένας, είστε πολλοί. Δεν είναι ένας, δεν έχετε ένα στην ευθύνη. Ο χημικός του ΠΑΟΚ, ξέρεις, είναι η επιλογή που έχω και είναι και η επιλογή που δεν έχω. Το να αντιμετωπίζω μια κατάσταση με μόνιμες ελλείψεις, με απουσίες, όχι απουσία μία ή δύο ημερών, απουσίες εβδομάδων. Ναι. Αρκετών αθλητών, σημαντικών και βασικών, όπως αποδεικνύεται τώρα φυσικά, είναι σαφώς ένα πολύ μεγάλο θέμα. Λοιπόν, εμείς το κυριότερο θέμα που είχαμε από την αρχή της χρονιάς ήταν τα προβλήματα, τα οποία δεν μας άφησαν να ησυχάσουμε από την 3 μέρες, 4 από την, πριν αρχίσουν οι υποχρεώσεις μας οι επίσημες. Μέχρι και σήμερα μπορώ να πω, δεν είμαστε ακόμα 100% έτοιμοι, αλλά εχθές ας πούμε είχαμε τη χαρά για πρώτη φορά, για πρώτη φορά να έχουμε όλο το ρόστερ σε κατάσταση αγωνιστική, δηλαδή που μπορεί να παίξει στον αγώνα. Ναι, όμως ήταν η πρώτη φορά από όλη τη χρονιά. Υπάρχει σύμπτωση το ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε τη χημεία του όταν απομακρύνθηκε ο θεωρητικά καλύτερος, ο ακριβότερος παίκτης, ο Ντίλαρντ. Και για να συμπληρώσω εγώ κάτι, μου είχε κάνει τεράστια αίσθηση όταν κάναμε μια εκπομπή με τον Γιάννη τον Γιαννούλη, πριν φύγει ο Ντίλαρντ, που μου είπε ότι είναι μια περίπτωση που δεν βοηθάει την ομάδα. Δηλαδή χαλάει ουσιαστικά την ομαδική της λειτουργία. Και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί όντως αποδείχτηκε με το που έφυγε. Να πω το εξής. Σαφώς και στις ομάδες είναι ζωντανοί οργανισμοί.
και κάθε μέρα σε ένα ζωντανό οργανισμό κάποια πράγματα διαφοροποιούνται από την προηγούμενη. Και η δουλειά μας, εμάς όλων που είμαστε γύρω από την ομάδα, είναι να τα βρίσκουμε, να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε καταστάσεις και πράγματα ή παίκτες οι οποίοι μπορούν να μας κάνουν καλύτερους ή να διορθώσουμε. Εν πωλής, είναι λίγο άδικο να λέγεται αυτό για έναν παίκτη. Ναι. Γιατί ο παίκτης αυτός έπρεπε να έχει δίπλα του 2-3 παίκτες οι οποίοι θα είχαν πολύ συγκεκριμένο ρόλο για να παίξει ο ίδιος έτσι όπως θέλαμε. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε το πρώτο διάστημα. Δηλαδή, για να το πω πολύ απλά, αλλιώς είναι ένας Dillard μόνος του και αλλιώς είναι ένας Dillard με τον Κόνιαρη δίπλα. Δηλαδή, ο Κόνιαρης τραβάει όλη την πίεση, ο Κόνιαρης μπορεί να μαρκάρει πάντα τον καλύτερο αντίπαλο, ο Κόνιαρης μπορεί να είναι πολύ καλύτερος δημιουργός. Σε λέω ένα παράδειγμα τώρα, δεν ήταν μόνο ο Αντώνης. Έτσι, και αυτό είναι η μεγάλη διαφορά της εικόνας, γιατί δηλαδή ακούω και το βλέπω πολλές φορές γραμμένο, μα τα φιλικά και αλλιώς τα φιλικά και αλλιώς τα επίσημα, και υπήρχαν θέματα τα οποία ήταν αδιόρατα, γίναν λάθη. Μα τα φιλικά τρέξαν όλα έχοντας αυτή τη σκέψη, ότι δηλαδή ο Αντώνης θα τραβάει, θα έχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην ομάδα μας, όπως έχει και σήμερα, όπως το ονειρευόμαστε όλοι να έχει στον ΠΑΟΚ. Και αυτό θα απελευθέρωνε φυσικά τον συγκεκριμένο παίκτη να λειτουργήσει έτσι όπως είχαμε στο μυαλό μας. Αυτό δεν έγινε σχεδόν ποτέ, γιατί με το που άρχισαν οι επίσημες, 2 μέρες πριν αρχίσουν τα επίσημοι αγώνες, ο Αντώνης έμεινε έξω για 3,5-4 εβδομάδες. Δηλαδή, επέστρεψε ο Κόνιαρης. Γιατί δεν παρέμεινε ο Dillard τότε? Εγώ τότε, ναι, και γιατί πήρε διαφορετικό παίκτη πάνω από τον Dillard. Ναι. Ωραία. Επειδή λοιπόν ταυτόχρονα δε με την έναρξη είχε η θέμα και ο ίδιος ο Dillard. Εγώ δεν πάω να υπερασπιστώ τώρα. Γιατί αν όλα ήταν όπως τα είχαμε στο μυαλό μας και αν μπορούσε να ανταπεξέλθει και ο παίκτης 100% σε αυτό που του ζητούσαμε εμείς να παίξει, δεν θα τον αλλάζαμε κιόλας. Θα κάναμε υπομονή και θα παλεύαμε τα αποτελέσματα μέχρι να γίνουν. Φυσικά και δεν ανταποκρίθηκε και ο ίδιος στο ρόλο του, όχι ούτε στην διάθεση να προσπαθήσει ο άνθρωπος, ούτε να όχι, απλά είχε μάθει, πιστεύω εγώ, σε ομάδες άλλου ύφους. Εντάξει, ήταν μια σκέψη που κάναμε και περίχε και το ρίσκο ότι θα πάρουμε ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, ειδικά στην επίθεση, και εμείς θα τον βάλουμε να τα κάνει αυτά σε μια πολύ οργανωμένη ομάδα και με πολύ καλούς συμπαίκτες γύρω του. Για κάποιους λόγους, που δεν έχουν να κάνουν όμως μόνο με αγωνιστικούς λόγους, αυτό το πράγμα δεν κάθισε από την αρχή. Δεν έγινε, γιατί μετά τον τραυματισμό του Αντώνη και το θέμα με τα μάτια του Dillard, ήρθε αμέσως ο Κατσίβελης, οπότε εκεί άρχισε να δομείται μια καινούργια ομάδα ουσιαστικά. Mm-hmm. Σε αυτή την καινούργια ομάδα λοιπόν υπήρχε ένας παίκτης που έπρεπε να φύγει με τα χαρακτηριστικά, ας πούμε, του Γκος, όπως βλέπετε τώρα τον Γκος. Mm-hmm. Αυτό γίνεται, δεν μπορείς να τα κάνεις, να τα ξέρεις όλα, ούτε να σου συμβαίνουν όλα. Δεν γίνεται να βγουν εκεί όλα. Εκεί επάνω τώρα, πριν κάνα μήνα, κύριε Τζονατζίδη, νιώθουμε, θα μας πείτε εσείς, ότι περάσετε μια κρίση. Αγωνιστική κυρίως και αξιογωνιστική με ό,τι συνέβη, με εκείνη τη μεγάλη δήλωση του Πρέλεβιτς. Αισθανθήκατε εσείς εντός ΠΑΟΚ ότι είστε σε ένα διέξοδο, αισθανθήκατε ότι μήπως έχουν γίνει πολλά λάθη εξ αρχής? Πώς ήταν εκείνη την περίοδο το κλίμα εντός ομάδας, που φαίνεται ότι τελικά με τις αποφάσεις το στρώνετε, έτσι φαίνεται? Ποιες είναι οι αποφάσεις? Οι αποφάσεις εντός ομάδας, η επιλογή του Γκος, η απομάκρυνση του Dillard, ό,τι έχετε κάνει εντός ομάδας. Η στήριξη τώρα, του προπονητή, ο προπονητής αφισβητήθηκε πάρα πολύ. Εσείς το στήριξατε. Εδώ λοιπόν να λέμε τώρα, μιλάμε φαρίς και αλλάξαμε τη μισή ομάδα. Η εικόνα άλλαξε πάνω. Ναι. Έγινε, ναι. Η εικόνα άλλαξε γιατί μάλλον δεν κανένας δεν μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι σε μια καινούργια ομάδα, με έναν καινούργια προπονητή, μέσα σε διάστημα ενός μήνα να αντιμετωπίζεις θέματα, κυρίως ιατρικά, που δεν τα έχεις αντιμετωπίσει, πιθανό να μην τα αντιμετωπίσεις όλη τη χρονιά. Μάλιστα. Αυτό ήταν για μένα το μεγαλύτερο θέμα που είχε να παλέψει η ομάδα και το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργούσε. Όλα τα άλλα είναι πράγματα που αντιμετωπίζονται και αντιμετωπίζονται και ήρεμα και ωραία. Και δεν γίνεται τίποτα τώρα, το να αλλάξει ένα παίκτη εδώ τώρα.
δημιουργούνται ομάδες με εκατομμυρίων και ήδη έχουν αλλάξει δύο και τρεις παίκτες στα ρόστερ τους από την αρχή. Εκείνοι μπορούν, εντάξει. Εκείνοι έχουν και... Και εμείς στο μέτρο του δυνατού μπορούμε. Δεν χρεώσαμε ούτε το σύλλογο χρεώσαμε, ούτε φέραμε κανένα παίκτη ο οποίος παίρνει εκατομμύρια, ούτε έφυγε κάποιος που έπαιρνε εκατομμύρια. Αυτό είναι αποφάσεις. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε να κάνει με την έναρξη της ομάδας, εγώ θεωρώ ότι είναι τα προβλήματα. Σαφώς και λάθη γίνανε και εντός ομάδας και εκτός ομάδας. Έτσι, ο οργανισμός του ΠΑΟΚ είναι ένας οργανισμός ο οποίος λατρεύει τις εντάσεις και λατρεύει τις καταστάσεις έτσι, τις δύσκολες και με τις εκοφαντικές. Αλλά εκείνο που πρέπει να επικρατεί πάντα είναι η ηρεμία, η σύνεση, η πίστη σε αυτό που κάνεις, στο πλάνο που έχεις. Και νομίζω ότι σε αυτό, δεν ξέρω αν θα δικαιωθούμε σε όλες τις επιλογές μας, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι όταν τα αντιμετωπίζεις τα πράγματα ήρεμα και μένεις σταθερός σε αυτά που θέλεις, έχεις και επιτυχία. Χθες είπε ο κ. Παπαδόρου κάποια στιγμή στις δηλώσεις του ότι η πορεία μας να δούμε και στο τέλος να πετύχουμε τους στόχους μας. Και αναρωτήθηκα ακριβώς οι στόχοι του ΠΑΟΚ ποιοι είναι φέτος. Μπορούμε έτσι να τους αριθμίσουμε, να τους οματίσουμε. Τους έχουμε από την αρχή, γιατί να μην τους μπορούμε. Για πείτε μας. Ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι σαφώς και να είναι μέσα στις τέσσερις ομάδες του προαθλήματος. Έτσι. Είναι να προκριθεί στην Ευρώπη και να φτάσει, αν είναι δυνατόν, στα περσινά επίπεδα τα οποία η ομάδα έφτασε μέχρι τις 16 καλύτερες ομάδες. Και σαφώς αυτή τη στιγμή είναι, που είναι πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό, να δημιουργήσει και μια ομάδα η οποία δημιουργείται ήδη, έχουν μπει οι βάσεις να δημιουργηθεί μια ομάδα πολλών ετών από εδώ και πέρα. Αλλά αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έτσι πολλές φορές παραλείπεται, ενώ όλα αυτά τα χρόνια μιλούσαμε για ομάδες οι οποίες οι παίκτες έρχονται και φεύγουν και δεν υπάρχει ένας σταθερός κορμός. Τώρα που αυτός ο κορμός κάθε μέρα που περνάει διευρύνεται και γίνεται και πιο φιλόδοξος και γίνεται και πιο ελπιδοφόρος, το γεγονός λίγο δεν το τονίζουμε όπως πρέπει. Αυτή είναι η στόχη της ομάδας. Ωραία. Αλλά το πώς το τονίζουμε είναι και θέμα πώς δίνονται τα ερεθίσματα προς εμάς για να το τονίσουμε, εντάξει. Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό, χρειάζεται και τη συμβολή σας. Η συμβολή μας είναι στις πράξεις. Εμείς δεν μπορούμε να... Εμείς πρέπει να κάνουμε τις πράξεις. Δηλαδή όταν δημιουργείται μια ραχοκοκαλιά πολύ νεαρών, καλών Ελλήνων παικτών, έτσι, ή ένα μείγμα έμπειρων και νέων παικτών, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει μια πολυτέλεια να έχει σε βασικές θέσεις, να μην θυμίζει άλλες ομάδες οι οποίες περιμένουν να πάρουν 6 παίκτες και να συμπληρώσουν με ένα-δύο Έλληνες, αλλά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή οι πρωταγωνιστές του έχει την τύχη να έχει πρωταγωνιστές Έλληνες και μάλιστα πλέον Έλληνες με συμβόλαια ετών από εδώ και πέρα. Όχι Έλληνες που μπορεί να τους χάσει σε μία μέρα ή να φύγουν αύριο το πρωί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό για μας και αυτό ήταν και ο στόχος της φετινής χρονιάς. Να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες έτσι ώστε όσο και αν βελτιώνεται η οικονομική δυνατότητα της ομάδας να προστίθενται παίκτες ξένοι μεγαλύτερης αξίας για να ανεβαίνουν μετά και οι φιλοδοξίες της ομάδας. Σήμερα που μιλάμε ο ΠΑΟΚ έχει έναν ξένο που, δεν παίζει. Που χθες δεν έπαιξε καθόλου, προχθές έπαιξε 5 λεπτά. Είναι πολυτέλεια, σημαίνει κάτι για το μέλλον, για τον Τρεις μιλάμε. Ναι. Έτυχε. Μπορεί να έτυχε. Είναι, κοιτάξτε να σου πω, είναι ότι σαφώς εκεί στην περιφέρεια υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή πλέον δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος... είναι ένας παίκτης που αυτή τη στιγμή στο ρόστερ, γενικά αριθμητικά το ρόστερ έχει διευρυνθεί αρκετά. Δηλαδή στις αρχικές μας προβλέψεις και στον αρχικό μας σχεδιασμό σαφώς και είμαστε ένας παίκτης παραπάνω στην περιφέρεια. Ναι. Γιατί αν κάνετε τις προσαφαιρέσεις ήρθε ο Κατσίβελης και αντικαταστάθηκε ο Ντίλαρ και με τον Γκος ουσιαστικά είναι δηλαδή συνένας, είμαστε ένας παίκτης παραπάνω. Αυτό κάνει δύσκολο. Βέβαια θα πρέπει να συνηθίσουν όλοι ότι γιατί υπάρχει πολύ αγωνιστική, μεγάλη αγωνιστική δράση, δηλαδή τα δύο μάτς την εβδομάδα, πιθανότατα αύριο μεθαύριο ο ίδιος παίκτης ο οποίος χθες δεν έπαιξε ή έπαιξε λίγο. Ας πω ένα παράδειγμα, τα προηγούμενα 2-3 μάτς ο Jones
ο Λάκη Τζόουνς δεν ήταν όπως ναι, ναι. ξεκίνησε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, με την προπόνηση, με την ηρεμία που επικρατεί, με το καλό κλίμα που επικρατεί μεταξύ των παικτών, των προπονητών και όλα αυτά, είδα ότι χθες ήταν στο τέλος, ήταν ο καθοριστικός παίκτης mm-hmm. και στην άμυνα και στην επίθεση. Θα πρέπει οι παίκτες να είναι έτοιμοι πόλεμοι και να κάνουμε και πράξη αυτό που λέμε, ότι πρέπει να έχουμε και λίγο μεγαλύτερο, γιατί τα προηγούμενα χρόνια η μόνιμη παράπονο δικό μας και η γκρίνια που υπήρχε ήταν, μα το ρόστερ είναι μικρό, φεύγει ένας παίκτης, τραυματίζεται και η ομάδα αμέσως μένει γυμνή. Σαφώς και τώρα είμαστε λίγο καλύτερα με την άποψη ότι ναι, μεν είμαστε. Τώρα θα δούμε βέβαια οι παίκτες που παίζουν. Τώρα όμως... ο ΠΑΟΚ έχει 10-10 παίκτη, τον Τζόχλο, ο οποίος είναι εγγύης. Τώρα τι να λέμε. Ναι. Μπαίνει μέσα και ξέρουμε. Ακριβώς. Το χρειάζεται, κακά τα ψέματα. Εάν οι δρόμοι είναι δύο, ή θα πάρεις 5 παικταράδες, για να σου το πω έτσι απλά, θα ξοδέψεις όλα τα λεφτά σε 5-6 παίκτες, οι οποίοι είναι φοβεροί παίκτες και μπορούν να κάνουν, μπορεί και υπέρβαση τα αποτελέσματα, αλλά θα καρδιοχτυπάς κάθε στιγμή αν κάποιος από αυτούς πάθει κάτι. Ή δημιουργείς ένα σύνολο που μπορεί να είναι λίγο με περισσότερο ρόστερ. Εκεί βέβαια μετά παίζει ρόλο ο χαρακτήρας των παικτών, οι συνθήκες που επικρατούν μες στην ομάδα. Γιατί ένας παίκτης ο οποίος δεν αγωνίζεται, σαφώς και πεινάει, θέλει να παίξει, έτσι. Εάν τώρα οι συνθήκες ή οι σχέσεις μέσα στην ομάδα είναι κακές, αυτά αμέσως τα πράγματα δημιουργούν προβλήματα. Αν οι συνθήκες στην ομάδα είναι καλές, η ομάδα λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί, που εμείς δόξα τω Θεώ θεωρούμε ότι έτσι λειτουργεί η δικιά μας η ομάδα, τότε ο καθένας θα το δει πολύ επαγγελματικά, θα είναι ανά πάση στιγμή έτοιμος να προσφέρει στην ομάδα μάλιστα. εκεί που πρέπει και όσο πρέπει. Για να κλείσουμε, κύριε Τζίδη, με τον Χαραλαμπόπουλο κυλάνε όλα όπως τα περιμένατε και έτσι σιγά σιγά πρέπει να μπει στην ομάδα, και πώς τον βλέπετε και εσείς εκτός αγώνων? Πρέπει να παίρνει χρόνο όπου είναι δυνατόν και να... Δηλαδή αυτή τη στιγμή σίγουρα από τον Βασίλη λείπει η αγωνιστική δράση, γιατί σε θέμα προπόνησης δουλεύει πάρα πολύ σκληρά το τελευταίο διάστημα. Στην προπόνηση έχει μια πολύ καλή εικόνα, πάρα πολύ καλή εικόνα. Απλώς χρειάζεται αγωνιστική δράση και θα πρέπει τώρα μέσα σε όλο αυτό το διάστημα, όπου είναι δυνατόν, να παίρνει αγωνιστικά λεπτά και κάθε, όσο παίζει αυτή τη στιγμή θα γίνεται καλύτερος και αυτός και η ομάδα φυσικά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.